Βρισκόμαστε εδώ στον χώρο του Σκακιστικού Συλλόγου Τρίπολης με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μπουρνάγκα. Αρχικά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σελίδα μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε πότε δημιουργήθηκε ο Σύλλογος, γιατί από όσο γνωρίζω είναι νεοσύστατος, και πόσα μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε τυπικά το 2017, υπάρχει πολλά χρόνια πριν ως μέρος του φιλοτεχνικού ομίλου ήμασταν μέρος μέχρι τότε. Έκτοτε έχουμε αυτονομηθεί και είμαστε εδώ τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου, από την περίοδο δηλαδή που άρχισε ο COVID και μας αδρανοποίησε βέβαια όλους τότε. Έχουμε ξανά πάρει λίγο τα πάνω μας και αυτή η εκδήλωση που έτσι θα χαιρετήσουμε σήμερα είναι μέρος της προσπάθειας να διαδώσουμε το σκάκι σε περισσότερους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος πόσα μέλη αριθμεί? Ο Σύλλογος αριθμεί γύρω στα 50 μέλη, εκ των οποίων βέβαια τα πιο ενεργά είμαστε γύρω στα 20. Θα λέγατε ότι την Τρίπολη την ενδιαφέρει το σκάκι, ασχολείται με αυτό, και για ποιο λόγο εσείς το αγαπάτε και το έχετε επιλέξει? Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι στην πόλη μας. Φυσικά υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Το σκάκι είναι κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα πνευματικό άθλημα το οποίο ασκεί πάρα πολύ τη μνήμη, τη συγκέντρωση, καλλιεργεί την αφηρημένη σκέψη, βοηθάει την ανάπτυξη της υπευθυνότητας στο άτομο, να είναι κανείς δηλαδή υπεύθυνος για τις αποφάσεις του, και σαν άθλημα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, έστω και αν περιορίζεται αυτή η ανταγωνιστικότητα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, οπότε καλλιεργεί και την ευγενή άμυλα, οπότε οι άνθρωποι δίνουν τα χέρια πριν, στην αρχή και στο τέλος κάθε παρτίδας. Να σας κάνω ένα μικρό σχόλιο, ότι σήμερα περνούσα από ένα καφενείο και παίζανε σκάκι. Α, και υπήρξε εκνευρισμός, δηλαδή όταν τα πετάει ο ένας στον άλλο, δεν γίνεται, οπότε ήταν ένα πολύ δυνατό ανταγωνισμό, μπορώ να πω. Έτσι. Και εγώ να σας πω, ακούς πολύ ότι βοηθάει και στην στρατηγική, δηλαδή αν είναι και αυτή μια δεξιότητα που αναπτύσσεται. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε ακούσει ότι είναι και αρκετά απαιτητικό, ισχύει, δηλαδή μπορεί κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου να έρθει και τελικά να καταφέρει να κατακτήσει αυτό το παιχνίδι? Σαφώς το να μάθει κανείς τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού είναι σχετικά απλό. Δηλαδή μέσα και τα παιδιά εδώ που σήμερα θα δούμε στην εκδήλωση, ουσιαστικά είναι παιδιά που δεν ήξεραν, μάλλον τα περισσότερα, καθόλου. Και μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών έχουν μάθει τις κινήσεις των κομματιών, τους κανόνες του παιχνιδιού και μπορούν να παίξουν κανονικές παρτίδες. Από αυτή την πλευρά λοιπόν δεν είναι απρόσιτο. Φυσικά υπάρχει μια τεράστια κλίμακα βελτίωσης από τον αρχάριο άνθρωπο που παίζει και στο καφενείο μέχρι και τις Ολυμπιάδες που έχουν πάρα πολύ, που έχουν ανθρώπους που παίζουν επαγγελματικά σκάκι. Οπότε υπάρχει όλη η γκάμα. Ο Σύλλογός σας, θα λέγατε, περιλαμβάνει και ερασιτέχνες και ας πούμε κάποιους που ασχολούνται και σοβαρά με το άνθρωπο? Ναι. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται πολύ ασυντεχνικά και είναι, ας πούμε, στα ξεκινήματα, και υπάρχουν και εκείνοι που παίζουν πιο σοβαρά και έχουν, ας πούμε, πιο πολλές, θα λέγαμε, ώρες ενασχόλησης και διαβάσματος με πιο, ας πούμε, εξειδικευμένα πλέον θέματα, που αυτός που θα παίξει στο καφενείο δεν χρειάζεται ποτέ να καταπιαστεί με αυτά. Στο σύλλογό σας? Είναι πολύ απλές. Κάποιες 2 φωτογραφίες και μια δήλωση και τα στέλνουμε στην Ομοσπονδία που είναι στην Αθήνα, η έδρα της, και μετά από λίγες μέρες έχουμε δελτίο αθλητή για αυτόν τον άνθρωπο. Και τέλος θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρξουν και άλλες δράσεις.
δράσει, ας πούμε, με άλλους συλλόγους, ας πούμε, ή με παιδιά αμαία, θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο? Είμαστε ανοιχτοί σε όλα αυτά και ειδικά και με παιδιά αμαία μπορούν να γίνουν κάποιες προσπάθειες. Μια καινούργια δράση που θέλουμε να ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο είναι σε παιδικούς σταθμούς να παρέχουμε δωρεάν μαθήματα γνωριμίας ουσιαστικά με το άθλημα και ελπίζουμε και αυτό να πάει έτσι αρκετά καλά. Άρα δηλαδή η ηλικία που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να ασχοληθεί με το σκάκι είναι από πολύ μικρή. Έτσι, υπάρχουν βιβλία που έχουμε και χρησιμοποιούμε που απευθύνονται σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, γιατί στο εξωτερικό γίνονται μαθήματα και σε επίπεδο σχολείων από το δημοτικό. Και αυτά τα βιβλία έχουν συγκεκριμένα δηλαδή βήματα που κάθε φορά με πολύ απλούς τρόπους παρουσιάζονται τα στοιχεία του παιχνιδιού, ακόμα και πρωτογράψουν, ας πούμε, γράμματα.